Τέλεια. Έτοιμος? Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Είναι χαρά μου και τιμή μου σε αυτές τις μέρες του κορονοϊού να συναντιόμαστε σε λιγότερο από 1,5 απόσταση μέτρο και να συζητάμε. Μην τα λες όλα τώρα. Θοδωρή, εμείς έχουμε γνωριστεί λίγο καλύτερα. Η Αλεξία σε γνωρίζει σήμερα. Έχεις ένα πλούσιο προφίλ και background. Οπότε πες μας δυο λόγια για σένα και ποιο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για την κουβέντα μας. Ωραία. Δεν θα κουράσουμε τον κόσμο μας. Θα πω λοιπόν ότι ουσιαστικά προέρχομαι ως πρώην τραπεζικός και χρηματιστής από τον κόσμο του χρήματος. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουνα στις θέσεις που ενέγκρινα χρήμα όταν έβλεπα ένα startup, μια επιχείρηση η οποία ερχόταν να ζητήσει χρηματοδότηση. Το χρήμα έχει διαφορετικά κουδούνια, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα. Είναι τελείως διαφορετικό το χρήμα που ζητάς από μια τράπεζα, το χρήμα που παίρνεις από ένα private equity fund ή το χρήμα που παίρνεις από ένα angel investor. Ωραία, σήμερα... σε διακόψω μισό. Να πεις τι είναι το private equity fund και τι το angel investor. Σήμερα, λοιπόν, ουσιαστικά, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Θα αποσαφηνίσουμε το διαφορετικό χρώμα του χρήματος και θα πούμε το μυστικό πώς θα ξελογιάσουμε αυτό το χρήμα που έχει διαφορετικά consideration, διαφορετικές φοβίες και διαφορετικά μυστικά. Αυτός είναι ο ρόλος σήμερα. Έχοντας κάνει θητεία και στις τρεις λοιπόν πλευρές, δεν έχω παρά να αποκαλύψω σήμερα στους φίλους μας πώς θα ξελογιάσουν το χρήμα. Σήμερα πού βρίσκεσαι επαγγελματικά? Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, με έχει κερδίσει η ναυτιλία. Έχω δύο εταιρείες, μια είναι στο Λονδίνο που ασχολείται με την ναυτιλιακή χρηματοδότηση, εκπροσωπώντας κάποια μεγάλα private equity fund, κάνουμε χρηματοδότηση σε εφοπλιστές συναδέλφους μας. Και έχουμε και μια εταιρεία στο Ντουμπάι που ασχολείται με το εμπόριο πετρελαιοειδών και κάνουμε εφοπλισμό. Διαχειριζόμαστε κάποια πλοία τάνκερ ως εφοπλιστές και ως εμπόριο πετρελαίων. Πάντα, βέβαια, στις φλέβες μας κυλάει αίμα τραπεζικό και αυτή η αδρεναλίνη όταν βλέπαμε project και προσπαθούσαμε να δούμε αν σαν scouters ήταν το σωστό για να επενδύσουμε, είναι κάτι το οποίο ποτέ μου δεν γιατρεύτηκα. Άρα, μπορεί σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσα στα πετρέλα και στη θάλασσα, αλλά με έχει εξητάρει ήδη το γεγονός ότι σήμερα θα ξανααναμοχλεύσω από τη μνήμη μου όμορφες τραπεζικές στιγμές. Σούπερ. Όπου να αρχίσουμε λοιπόν, να δώσουμε κάποιες βασικές έννοιες. Ναι, θες να πριν ξεκινήσεις να πεις λίγο κάποια βασικά για το private equity. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα το χρήμα βρίσκεται σε διαφορετικές μορφές. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να πάρεις λοιπόν, χρήματα, αν θέλει να χρηματοδοτήσεις μια επιχείρηση, δεν είναι πια μόνο ο κλασικός τρόπος των τραπεζών. Οι τράπεζες εξορισμού δίνουν δάνειο. Πηγαίνεις σε μια τράπεζα, δείχνεις λοιπόν το επιχειρηματικό σου σχέδιο και αναλόγως λοιπόν τον βαθμό της οριμότητάς σου θα ζητήσεις ένα δάνειο. Άρα λοιπόν οι τράπεζες δανείζουν χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα τα καταφέρεις. Βρέξει, χιονίσει, θέλουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, πήγες δεν πήγες καλά και για να στα δώσουν θέλουν και τόκο και καμιά φορά να βάλεις εγγύηση για το σπίτι σου. Σε αντίθεση λοιπόν με τις τράπεζες υπάρχει μια άλλη μορφή επενδυτών. Είναι τα λεγόμενα private equity fund. Τι είναι τα private equity fund? Είναι ουσιαστικά κάποιοι κουμπαράδες ιδιωτικοί που μαζεύτηκαν από μια ομάδα ανθρώπων επιχειρηματιών που τα δώσαν σε μια expert ομάδα διαχειριστών με σκοπό να τα επενδύσουν στο καθαρό επιχειρήν. Τι κάνει ένα private equity λοιπόν? Αξιολογεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο και σε αντίθεση με την τράπεζα που μπαίνει δανειακά, βρέξει, γιονίζει, παίρνοντας πίσω τα χρήματά της, πας δεν πας καλά, το private equity έρχεται και επενδύει συνεταιρικά πάνω στη δουλειά σου. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει ο initiator, αυτό που έχει στο μυαλό του, μάλλον είναι κερδοφόρο και παίρνει επιχειρηματικό ρίσκο στο οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα πάρει το μερίδιο των κερδών του. Αν πτωχεύσουμε, ας πρόσεχε, δεν σας ζητάει τίποτα. Είναι δική του ευθύνη που χάθηκαν τα χρήματά του. Σε αντίθεση με μια τράπεζα που και να πτωχεύσουμε θα έρθει να κατασχέσει το σπίτι μας και την παξίλο. Και έρχεται το ερώτημα, εγώ δεν ξέρω την απάντηση, απλά για να τη δώσουμε στους ακροατές. Και γιατί να σου δώσει τα χρήματα αυτό το fund? Το private equity fund το κάνει αυτό λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεται ότι ο μοναδικός τρόπος για να αυγατήσει τα δικά του χρήματα είναι να εμπιστευτεί το σπινθήρα στο βλέμμα ενός επιχειρηματία, το σπινθήρα που βγάζει η επιχειρηματική του ιδέα, η οποία με την μόχλευση των χρημάτων θα μεγιστοποιήσει. Ένα private equity fund επενδύει σε ένα early stage ή mature business. Δηλαδή του λέει, αν μόνο σου κατάφερες να κάνεις αυτό, αν σου βάλω και εγώ 10 εκατομμύρια θα το κάνεις επί 20, επί 30, ας το κάνουμε λοιπόν μαζί. Η τρίτη κατηγορία που μοιάζει με τα private equity είναι τα λεγόμενα venture capitals. Τα venture capitals αρέσκονται στο να μπαίνουν σε πραγματικά startup business. Βλέπω λοιπόν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ενός νεαρού που έρχεται να καταθέσει μια ιδέα. Με την εμπειρία που έχουμε όλοι μας, αντιλαμβανόμαστε αν αυτό πιθανόν θα μπορούσε να γίνει επιχειρηματική δραστηριότητα. Και επενδύουμε βάζοντάς του τον αρχικό σπόρο. Γι' αυτό και στη γλώσσα μας το ονομάζουμε seed capital. Είναι ο αρχικός σπόρος. Με τα πρώτα χρήματα τα δικά μας λοιπόν και με την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας του initiator, αυτόν που έχει την ιδέα, του συνεταίρου μας, γεννιέται μια επιχείρηση η οποία μόλις φτάσει στο πρώτο της στάδιο, το οποίο είναι το στάδιο της πρώτης μικρής ωριμότητας, τότε χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα και τότε θα απευθυνθούμε σε ένα private equity ή στην τράπεζα ή στο συνδυασμό. Το τρίτο κουδούνι λοιπόν έχει πιο μεγάλο ρίσκο αυτό. Φυσικά, έχει πιο μεγάλο ρίσκο, αλλά μικρότερο capital exposure, που λέμε στη γλώσσα μας. Δηλαδή, μπορεί να βάλω 50, 100, 200 χιλιάδες να διακινδυνέψω για να κάνω την ιδέα σου από business. Ναι, ενώ η business να γίνει επιχείρηση μεγάλη θέλει πιο πολλά κεφάλαια. Εκεί το επόμενο κουδούνι είναι τα private equity funds. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες μορφές επενδύσεων και άλλες εναλλακτικές. Σήμερα, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο financial engineering, στα λέγαμε πολύ απλά χρηματοοικονομική μηχανική, για να δείξουμε ότι ουσιαστικά, σαν τους μηχανικούς, γεννάμε μέσα από την εργαλειοθήκη μας υβριδικές λύσεις που μπορούν να δώσουν χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες. Ένας πολύ απλός τρόπος επίσης χρηματοδότησης είναι αυτό που μοιάζει με τον venture capital και θα μπορούσα να πω ότι είναι και ένα στάδιο πιο πριν της ωριμότητας. Είναι οι λεγόμενοι angel investors. Angel investors είναι μια ομάδα ανθρώπων, συνήθως high wealth individuals, που ως ιδιώτες βλέπουν μια αρχική ιδέα και την χρηματοδοτούν για να γίνει από ιδέα project. Καμιά φορά κάποιος λέει ότι έχω μια σκέψη ότι να φτιάξω ένα application που θα κάνει παραδείγματος χάρη κάτι. Ο Angel Investor χρηματοδοτεί λοιπόν την έρευνα που μάλλον αυτό το πράγμα γίνεται κάτι. Άρα το παίρνει το venture capital, του δίνει τα πρώτα χρήματα για να γίνει επιχείρηση και έρχεται το private equity, του βάζει τα πολύ περισσότερα για να γίνει μεγαθύριο. Οι Angel Investors συνήθως λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες, εργαζόμενοι στο δικό τους επιχειρηματικό κομμάτι, στα πλαίσια της διασποράς τους ή της διαστροφής τους, το να βοηθούν όμορφες επιχειρηματικές ιδέες, βάζουν πολύ μικρότερα χρηματικά ποσά. Angel Investor μπορεί να βάλει και 5.000 και 10 και 20 και μάλιστα στην Αγγλία και στο Λονδίνο που δραστηριοποιούμε κι εγώ, γιατί είμαι κι εγώ μέλος σε Angel Investors Community, μαζευόμαστε όλοι μαζί, οι Angel Investors, κάνουμε ένα community όπου ο καθένας μπορεί να βάλει 1.000 ευρώ, 500 200 ευρώ. Στο σύνολο όμως τα χρήματα που μαζεύονται μπορεί να είναι και 2 εκατομμύρια. Έρχεται κάποιος και λέει: έχω μια πολύ όμορφη ιδέα. Αν μας αρέσει και αν πάρουμε εισηγήσεις από τους ειδικούς μας ότι αυτό είναι καλό, ο όχλος των angel investors, που ο καθένας μπορεί να βάλει 5.000, 1.000 ευρώ ή ακόμα και 100 ευρώ, μαζεύουν ένα τεράστιο ποσό που μπορεί να είναι και εκατομμύριο, και αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ όμορφο σαν seed capital. Σε τι μορφή μαζεύονται? Μοιάζει με το crowdfunding, ναι, μοιάζει με το crowdfunding, μια άλλη ορολογία χρηματοδότησης, αλλά ουσιαστικά γίνεται με ένα πιο θεσμικό ρόλο και να εξηγήσουμε και κάτι το οποίο στην Αγγλία το κάνουμε πάρα πολύ συχνά και έχω εισηγηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το είχα μιλήσει και με τον κύριο Άδωνα Γεωργιάδη και με τον Χρήστο Σαϊκούρα που έχουμε και φιλικές σχέσεις, επιχειρηματικές παλιότερα από παλιά, από το Λονδίνο, ότι για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Στην Αγγλία λοιπόν έχουν πει το εξής. Λέει η Αγγλία, φίλε μου, Αλεξία, παραδείγματος χάρη, ήρθε η ώρα να πληρώσεις το φόρο στον κράτος και έχεις δύο επιλογές, αγαπητέ φίλε. Ήταν να δώσεις 20.000 σε μένα, τόσο είναι ο φόρος μου, και εγώ να κάνω σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, ή να μην μου τα δώσεις, αλλά να πας να επενδύσεις στο startup της Αλέξιας και να συμβούν δύο πράγματα. Αν η Αλέξια πάει καλά, τα χρήματά σου θα αυγατιστούν και θα παίρνεις και μέρισμα. Αλλά αν τα χάσει, δεν θα τα χάνεις που θα μου τα έδινες και εμένα. Προτιμώ όμως να βοηθήσω την επιχειρηματικότητα και δίνω φορολογικό κίνητρο όχι πια στους high wealth individuals, αλλά ακόμα και στους απλούς φορολογούμενους συνταξιούχους να βάλουν 500-600 ευρώ που θα πληρώνουν φόρο αντί στο κράτος σε ένα αγγλικό startup. Είναι εντυπωσιακό εδώ ότι μαζεύονται κεφάλαια τα οποία είναι χρήματα που εγώ αν τα χάσω θα τα είχαν, δεν θα τα έδινα στο κράτος. Αλλά το κράτος διάλεξε όμως να δώσει ευκαιρία σε ένα startup αντί να κάνω εγώ δρόμο, σχολεία ή κάτι άλλο, να τα δώσω στο πρώτο της Αλέξιας. Αυτό είναι εντυπωσιακό και είναι κάτι το οποίο εισηγούμαστε να το ετοιμάσουμε και στην αντίστοιχη ελληνική αγορά. Πολλές μορφές λοιπόν επένδυσης και χρηματοδότησης, αλλά όλοι τους έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, γιατί όλοι τους έχουν μια άλλη κουλτούρα, άλλες φοβίες, άλλη εμπειρία ή άλλη γνώση για το πώς θα αξιολογήσουν. Κάθε ένας από αυτούς ξελογιάζεται διαφορετικά. Και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Ερώτηση. Οι angel investors ουσιαστικά δίνουν το seed funding. Οι angel investors, ανάλογα με το ποιο είναι το αίτημα, θα μπορούσαν να δώσουν το seed funding, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν κατευθείαν και με το καλημέρα μια χρηματοδότηση. Δηλαδή, έρχομαι εγώ σαν startup ή σαν early stage μάλλον επιχείρηση και λέω: παιδιά, θέλω να σηκώσω $1 εκατομμύριο. Mm-hmm. $1 εκατομμύριο είναι πολλά για seed capital. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να ήταν όλα όσα θα ήθελα έτσι κι αλλιώς. Οι angel investors θα μπορούσαν να τα μαζέψουν όλα με τη μία. Mm-hmm. Και οι angel investors έχουν και ένα καλό. Συμμετέχουν μετοχικά στην εταιρεία. Ο κάθε ένας λοιπόν έχει λοιπόν ένα μερίδιο αναλόγως του χρηματικού ποσού. Εγώ λοιπόν έβαλα 10.000, έχω 1.000. Ο άλλος έβαλε 500 ευρώ, έχω 1.000. Χωρίζεται σε εταιρικά μερίδια ουσιαστικά η επιχείρηση και έχω έναν τρόπο για να μπορέσω να πάρω το μερισμά μου. Η δυσκολία μου βέβαια θα ήταν στο πώς θα μπορούσα. Όταν θέλω να φύγω, παίρνω τα χρήματα πίσω να πουλήσω. Δεν είναι εύκολο όταν δεν είσαι μια εισηγμένη εταιρεία και να λοιπόν ένα ακόμα εργαλείο για τη συλλογή και το μάζεμα χρημάτων fundraising που είναι η εισαγωγή σε κάποια χρηματιστήρια ειδικού τύπου που είναι χρηματιστήρια για startup εταιρείες όπου φτιαχτήκαν με σκοπό startup project ή early stage και όχι όριμες επιχειρήσεις με μεγάλους συλλογισμούς να ακολουθήσουν και να γίνουν εισηγμένες στη μικρή εναλλακτική αγορά όπως ονομάζεται χρηματιστηρίων που είναι ίδια με τα ίδια regulations, το ίδιο σκεπτικό στο Λονδίνο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Υπάρχει και αντίστοιχα ένα στην Αμερική, είναι λίγο πιο ακριβό. Είναι μια ακόμα λοιπόν κατηγορία, στην οποία και από εκεί μπορούμε να τραβήξουμε χρήματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι για μένα ο αγαπημένος μου και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να σηκωθούν χρήματα σήμερα, με ασφάλεια για έναν επενδυτή. Θα κλείσουμε με αυτό, πιστεύω, το podcast. Θα κάνουμε γύρια στο ξελόγισμα και κλείσουμε με αυτό. Θα το κρατήσουμε έκπληξη. Εγώ είμαι πανέτοιμη για το ξελόγισμα. Και να ξέρετε ότι ο Θοδωρής έχει και εκπληκτικό χιούμορ. Τώρα συγκρατιέται ακόμα. Ναι, συγκρατιέται. Θα δείτε, έχει πολύ χιούμορ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σε ξελογιάσω, που είμαι και εγώ παντρεμένος και εσύ παντρεμένη, αλλά για τις ανάγκες του podcast, νομίζω ότι μπορεί. Ξέρω, η γυναίκα μου δεν έχει την εφαρμογή, δεν θα δει ποτέ. Δεν θα ακούσει ποτέ το podcast, οπότε μπορώ να σε φλερτάρω στα πλαίσια του τραπεζιού που μας χωρίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ένας κοινός δρόμος, τον οποίο ένας επενδυτής βλέπει, καθημερινά βλέπει μια βροχή από project. Υπάρχουν κάποια ambassadors ή συνεργάτες που του φέρνουν project και αυτό τον κάνει να νιώθει ασφαλείας, γιατί αυτός έχει κάνει το πρώτο έλεγχο, έχοντας δώσει τις προδιαγραφές του, έχει πει πάνω σχάρι, Αλέξα, σε παρακαλώ, αν το πρώτο της Αλεξίας δεν είναι έτσι, μην μου το φέρεις. Να έχει έναν βαθμό ωριμότητας, είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία πρέπει να προετοιμάσει τον project owner πριν χτυπήσουμε την πόρτα του χρήματος. Και αυτή η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάποτε ένας Ινδός καθηγητής μου είχε πει ότι όταν είμαι κι εγώ 45 κιλά πιο ελαφρύς και 10 χρόνια μικρότερος, ότι το project μοιάζει με μία νύφη. Άμα δεν την φτιάξουμε όμορφη, να τη φτιάξουμε τα μαλάκια της, να τη βάλουμε ένα όμορφο νυφικό, πώς θα την πάμε στους γαμπρούς. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να τις μάθουμε και να μιλάει. Γιατί αν πέταξε μια κοτσάνα την ώρα που δεν βλέπουν όλοι πανέμορφοι, οι γαμπροί θα φεύγουν τρέχοντας. Είναι σημαντικό λοιπόν, ανάλογα με το ποιον επενδυτή έχουμε μπροστά μας, να δει ότι η νύφη είναι γλυκιά και όμορφη όπως την βλέπει εξωτερικά, αλλά μπορεί να σταθεί και εσωτερικά. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε για το πρώτο consideration που έχει ένας θεσμικός επενδυτής όταν αξιολογεί μία επένδυση. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εμείς το ονομάζουμε psychological due diligence. Δηλαδή, εξετάζουμε την ψυχολογία αυτού που μας μιλάει για τη δουλειά του, πόσο πραγματικά το αγαπάει, πόσο το πιστεύει, πόσο έτοιμος είναι να προχωρήσει σε αυτήν την επιχείρηση ή αν απλά είναι η ονείροξή του, η φαντασίωσή του και θέλει απλά να μας ταλαιπωρήσει. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αν κάποιος θέλει απλά να μας πει τα όνειρά του, τις ιδέες του, τον ξαπλώνω στο γραφείο μου, έχω ένα πολύ όμορφο Chesterfield καναπέ, πάω με ένα μπλοκ από πίσω και τον χρόνο 200€ την ώρα ψυχοθεραπεία. Αν θέλει να μου πει τις φαντασιώσεις του και τα ψέματα του, να μου τα πει να χαρωθώ κιόλας. Γυρνάω 200€ την ώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι υποβάλλουμε υποσυνείδητα όλοι μας τον υποψήφιο επενδυτή σε ένα μικρό ψυχολογικό stress test, προσπαθώντας να καταλάβουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πόσο αγαπάει τη δουλειά του. Προσέξτε, μερικές φορές το ότι, αν σας δείξω στην πορεία, η υπερβολική αγάπη για τη δουλειά του μπορεί να είναι και κακό. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πόσο αγαπάει λοιπόν τη δουλειά του, πόσο αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει και πόσο έτοιμος είναι γι' αυτό. Βγάζοντας του μικρά προβληματάκια συγκεκριμένα, θα δούμε αν πραγματικά είναι έτοιμος να τα παλέψει ή ότι μου γκρεμίστηκε το όνειρο. Εγώ νόμιζα θα το πω και όλοι θα πέσετε κάτω και θα μου δίνετε λεφτά. Άμα είναι έτσι, άστο. Έχει μεγάλη σημασία να βγάλουμε αυτό το πράγμα από την αρχή. Το psychological due diligence λοιπόν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Παίζει ρόλο από την πλευρά τη δικιά σας, εάν θα το παρουσιάσω εγώ που έχω την ιδέα ή κάποιος άλλος από την ομάδα. Έχει σημασία. Υποσυνείδητα σε εσάς. Ναι, έχει σημασία. Έχω κάποιον που κάνει, η Αλεξία κάνει πολύ καλή παρουσίαση εκείνη την επικοινωνιακή. Εγώ είμαι με την ιδέα και είμαι λίγο πιο μαζεμένος. Εγώ λοιπόν θα κάνω το εξής. Καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή ότι κάποιος θα το παρουσιάσει γιατί έχει αυτό το ρόλο. Αλλά πάντα την ώρα που το παρουσιάζει ή όταν τελειώσουν τα πάντα, εγώ θέλω να κάνω γλυκές, ευγενικές, με σεβασμό ερωτήσεις στον beneficial owner. Πρέπει να δω ότι ναι, μπορεί να είχε τη διάβγεια να πληρώσει έναν συνεργάτη του να του κάνει το marketing ή να του κάνει την παρουσίαση, αλλά εγώ πρέπει να δω στα δικά του μάτια και στην δική του σκέψη αυτά τα οποία πρέπει να καταλάβω. Γιατί ουσιαστικά με αυτόν θα έχω να κάνω. Αυτός είναι ο τρίτος. Οπότε λοιπόν δεν θα μου ξεφύγει. Πρέπει να τον δω και είναι για το καλό του και για το καλό μου. Έτσι. Δεν είναι για να το απορρίψω. Είναι γιατί θα καταφέρω να θωρακίσω ακόμα και την ίδια την επένδυση. Μπορεί να φοβάται να μου πει ότι θέλει πάνω σχάρι χρηματοδότηση 1.000.000 και φοβισμένος ότι δεν θα τα πάρει να μου ζητήσει 500. Εγώ να καταλαβαίνω ότι αν δεν του δώσω 2 θα αποτύχουμε. Εγώ λοιπόν θα αντιληφθώ το φόβο του και αν φοβάται να μου πει ότι θέλει 1, θα του δώσω 2, εξηγώντας του για ποιο λόγο πρέπει να τα πάρει. Άρα δεν είναι απλά και μόνο για κακό το γεγονός ότι πρέπει να τον υποβάλλω σε psychological due diligence. Αντιλαμβάνομαι περισσότερο πώς λειτουργεί όλο το κομμάτι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης πρέπει να δω τα μικρά του γλυκά του βαρύδια. Τι βαρύδια έχει αυτός από πίσω. Έχει συνεργάτες που όταν ήταν ζάμφτωχοι όλοι ξεκινάγανε με την ιδέα και σήμερα τους έχει με την καλή την έννοια βαρυδιάκια, αλλά δεν μπορεί να τους κουβαλήσει στο επόμενο βήμα, αλλά πρέπει να απολογηθείς αυτούς γιατί μεγαλώνω, πρέπει να τους πληρώσει, πρέπει να τους ικανοποιήσει, πρέπει να τον πιέζουν συναισθηματικά, μας πούλησες, μας άφησες. Όλα αυτά είναι κομματάκια τα οποία υπάρχουν όταν μια ιδέα γεννιέται. Όπως έχω πάρα πολλές φορές σε φοιτητές μου, όταν διδάσκω, υπάρχει μια πολύ μικρή μάλλον διαφορά από το project idea και το project idea. Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν ουσιαστικά έχει μεγάλη σημασία να αποσαφηνίσουμε αυτό το κομμάτι. Κοιτάμε τα βαρύδια λοιπόν που υπάρχουν μέσα γύρω στο περιβάλλον του και αυτά γίνονται consider. Όχι για να μας αποθαρρύνουν ξανά, αλλά τα κάνουμε consider για να τα διορθώσουμε, βοηθήσουμε ή ανακουφίσουμε. Πολλές φορές να τον βοηθήσουμε να ανακουφιστεί το κομμάτι. Έχει ένα συνέτερο που δεν φοβάται, είναι ματαιόδοξος, είναι ζηλιάρης, είναι εγωιστής. Δεν μπορεί να τον διώξει. Μαζί ξεκίνησαν τα πάντα. Γιατί τι θα κάνουμε, θα τον βοηθήσουμε, πώς? Θα του δώσουμε χρήματα, να φύγει, θα του δώσουμε ένα ρόλο, να μείνει, θα του δώσουμε κάτι που κι αυτός θα νιώσει καλά, ώστε αυτό το βαρύδι να εκλείψει. Γιατί αισθανόμαστε ότι χωρίς αυτό το βαρύδι, πράγματι το project θα έχει την επιτυχία. Ο σκοπός του επενδυτή είναι πάντα να βρίσκει, η ικανοποίησή μας είναι ότι βρήκαμε κάτι καλό που μάλλον θα βγάλουμε χρήματα. Μάλλον. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλουμε χρήματα. Γι' αυτό και διακινδυνεύουμε τα χρήματά μας. Ο τραπεζίτης έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και θα φτάσουμε σε αυτόν. Αλλά είμαι στη φάση τώρα όπου ένα private equity fund ή ένα venture capital ή ακόμα και ένα angel investors έχουν σχεδόν το ίδιο consideration. Το πιο σημαντικό λοιπόν πρώτο κομμάτι που βάζουμε στο μυαλό μας είναι το psychological due diligence. Mm-hmm. Το δεύτερο, με το οποίο ξεκινάμε λοιπόν αφού κάνουμε tick, το πρώτο λέμε ουφ, διαλέξτε το, όχι το πρώτο. Δεν είναι psycho, δηλαδή, αλλά είναι όσο πρέπει. Okay. Οπότε πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που λέμε εμείς previous proven track record. Στα ελληνικά, αποδεδειγμένη, προηγούμενη, επαγγελματική εμπειρία. Εμείς λέμε ως fund managers, θα δίναμε εύκολα χρήματα σε έναν γιατρό που του ήρθε η ιδέα να φτιάξει ένα νοσοκομείο. Αλλά ποτέ δεν θα δίναμε χρήματα σε έναν γιατρό που του την κάρφωσε, είμαστε σε podcast, δεν πω τίποτα άλλο, να φτιάξει ένα ξενοδοχείο. Δεν την ξέρει τη δουλειά. Το proven previous track record είναι και ο λόγος που ήρθα σε σένα. Μου παρουσιάζεις μια δουλειά, η οποία δεν θα μου ξεφεύγει τον τροχό. Θα κάνω real estate, θα κάνω flipping, θα κάνω ένα business. Όλοι το κάνουν. Τι είναι αυτό που με κάνει να έρθω σε σένα? Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας που θα κάνει διεκπαιρέωση, της ομάδας που θα κάνει υλοποίηση. Η διαφορά ενός project που είναι σερτάρι και ενός project που έγινε business είναι η ομάδα υλοποίησης. Πολλές φορές λοιπόν είναι σοφό ο ίδιος επιχειρηματίας να βγάλει από μέσα του οποιοδήποτε εγωισμό, επιλέγοντας ομάδα ίσως και καλύτερη από αυτόν, που κάτω από το δικό του συντονισμό θα υλοποιήσει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μαέστρος δεν παίζει ποτέ τόσο καλό βιολί όσο το πρώτο βιολί του. Το πρώτο βιολί του παίζει πιο καλό βιολί από τον μαέστρο. Αλλά ο μαέστρος έχει τη διάβγεια να βάλει έναν καλύτερο από τον εαυτό του βιολιστή, να παίζει βιολί και να συντονίζει με την επιστασία. Είναι δύσκολο αυτό αν δεν για κάποιον ο οποίος έχει τα ego μέσα του και τα δικά του κομπλεξάκια. Και πολλές φορές δεν το έχουμε κουβεντιάσει μαζί. Από μικρή ηλικία παίζαμε βόλεϊ με τον εαυτό μου. Ένα σπορ που δεν το παίζουν πολλά παιδιά. Και παρά το ύψος μου έπαιζα πασαδόρος. Ήταν η θέση. Και είναι ακριβώς αυτό, να ρίξεις το εγώ σου, γιατί ούτε εσύ κάνεις τα καρφιά για να πάρεις τα εύσημα, ούτε εσύ θα δώσεις την μπάλα σωστά στην αρχή, και χρειαζόταν να έχεις την διάβγεια, να μην έχεις προσωπικά με κανέναν. Δηλαδή, να είσαι ο καλύτερος επιθετικός μου, να το έχω πάρει στο κρανίο μαζί σου, αλλά χρειάζεται να δώσεις ένα την μπάλα για να τελειώσει το παιχνίδι και να ακούσεις και τα μπράβο. Και δεν ήσουν να εννοείται καλύτερος από κανέναν σε όλα αυτά, αλλά ήσουν αυτός ο οποίος μοίραζε το παιχνίδι. Εγώ έτσι πάντα το έχω στο μυαλό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες πράγματι. Και βέβαια να τονίσω ότι το βόλεϊ έχει τη σοφία το να κάνει rotation τους παίχτες. Δηλαδή, τώρα σε αυτή την πάση είναι η σειρά μου να κάνω εγώ καρφί. Μετά από λίγο, στην επόμενη φάση θα κάνω εγώ γύρω-γύρω. Δεν είναι παίχτες στρατευμένοι σε ένα ρόλο. Αυτό το επαγγελματικό είναι. Ωραία, ίσως εγώ δεν ξέρω από βόλεϊ. Σε προστατεύω λίγο. Αλλά με το μαέστρο αυτό που είπες ήταν τέλειο. Είναι όμως πραγματικό ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Συγκέρευσε εσύ, έτσι περασπίζεται, το βλέπεις. Αν υπήρχε εδώ το βίντεο να μας γράφει, είμαστε λιγότερο από 1,5 μέτρο κοντά. Αλλά αυτό είναι λόγω αγάπης και χημίας. Λοιπόν, άρα λοιπόν το proven previous track record είναι το δεύτερο consideration που έχει ο επενδυτής. Στο πρώτο, το psychological due diligence δείχνει ότι το θέλει και το μπορεί. Θα τον βοηθήσει να το κάνει. Δεύτερον, δεν ξέρει τη δουλειά. Και αν δεν την ξέρει, μάζεψε αυτούς που την ξέρουν. Γιατί πράγματι υπάρχουν στιγμές που ένας επιχειρηματίας είχε την ιδέα για να γίνει κάτι, δεν την ξέρει τη δουλειά, αλλά μάζεψε τους σωστούς ανθρώπους να την κάνουν. Ξανατονίζω ότι για όλους εμάς που βάζουμε χρήματα στις δουλειές, αυτό που μας νοιάζει είναι η ομάδα διεκθαραίωσης. Όχι αν ο επενδυτής, ο ενισχύτορ ξέρει να το κάνει. Μπορεί να το καταλαβαίνει, θα πρέπει, γιατί αλλιώς τον κοροϊδεύουν οι από κάτω του, αλλά να υπάρχει κάποιο που κάνει. Η ομάδα διεκθαραίωσης είναι σημαντικό. Άρα το previous proven track record, λοιπόν, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είτε λοιπόν το ξέρει η ομάδα που το φέρνει, είτε έχει την ομάδα που αποδεικνύεται ότι το κάνει. Να κάνω πώς, μισό. Χαρά μου. Ρε, όχι, είναι εκτός podcast. Ναι, λίγο η καρέκλα θα ακούγεται πολύ. Ναι. Αν μπορείς να μην κάνεις πολύ προς πίσω ή μπρος ή πίσω, ό,τι θες. Όπως και αυτό, γιατί το κάνει ο Αλέξης συνέχεια, ναι. Δυστυχώς τα παίρνει όλα. Πόσο περιορίζομαι σε αυτά τα podcast, έτσι, σε έχω μάρτυρα. Ναι, ο Αλέξης, εσύ και κάνεις έτσι. Ο Αλέξης κάνει αυτό το πράγμα. Εξαιρετικό. Τέλεια. Είπες λοιπόν για το proven record. Πάμε αυτό το συνεχίζουμε. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν που έχει ως consideration εγώ ένας επενδυτής είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε εταιρική διακυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο τρόπος που διοικείται πια η εταιρεία σου, αφού μπαίνω εγώ μέσα, δεν είναι όπως παλιά εσύ που είχατε οικογενειακή επιχείρηση. Δεν μπορείς κάθε Παρασκευή βράδυ να ανοίγεις το σερτάρι και να παίρνεις χρήματα για να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου, παρόλο που εσύ την ξέρεις τη δουλειά. Να ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα fund manager έρχεται να επενδύσει σε ένα project επειδή η Αλέξια ξέρει τη δουλειά και την ιδέα και κάνω respect. Ζώντας μαζί της στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα board of directors, δεν έρχομαι να της πω όχι η Αλέξια, θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα τολμούσα, η Αλέξια ξέρει τη δουλειά, γι' αυτό της βάζω όλα αυτά. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να βοηθήσω και να συντονίσω ότι τα χρήματα που έβαλα κάνουν αυτό που είπαμε στο επιχειρηματικό σχέδιο και όχι κάτι άλλο. Μας έχει τύχει στο παρελθόν να βάλουμε χρήματα και ο επιχειρηματικός η πρώτη του κίνηση είναι να πάρει πόσα καγιάννη. Αλήθεια. Ναι, μέσα συμβαίνει. Ναι, ρε φίλε, το έχει αποθυμένο. Οκ. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι βάζουμε τα χρήματα για να υλοποιήσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο. Τα χρήματα μπήκαν, όπως θα δούμε αργότερα σε πιο κάτω consideration, επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Άρα η εταιρική διακυβέρνηση είναι σημαντική. Εδώ έρχεται ένα ακόμα stress test. Αντέχεις, Αλεξία. Λάθος. Στην Αλεξία σε λένε. Αλεξία. Αν είναι δυνατόν. Αλέξης και Αλεξία, τώρα το είχα πάρει. Αντέχεις, Αλεξία. Είναι η αγγλική σου. Ναι, στο εξωτερικό με είναι Αλέξια. Αλέξια. Αλλά στην Ελλάδα Αλεξία. Ωραία λοιπόν. Έλα από το δίνω στην Ελλάδα. Αντέχεις, Αλέξη, λοιπόν, να συνυπάρξεις με μια ομάδα ανθρώπων που θα θέλουν να βλέπουν με σεβασμό και ταπεινότητα αν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Το αντέχεις. Είναι ένα stress test που ακόμα πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί αν δεν με αντέχεις, τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω I'm sorry, I can't και να αποσυρθώ με ταπεινότητα και πίσω από την πίστα και να πω δεν μπορώ να επενδύσω.